Να πεις, να πεις. Αυτή η ομάδα, παιδιά, δεν έχει γερό και όσο. Είναι τόσο αχάριστη η φιλανθρωπία. Παράδειγμα. Φέρνουν φέτος τον Αναστασιάδη και ο άλλος και λέει τι είναι αυτός ο Αναστασιάδης. Έπαιρναν πέρυσι το Στέφενς, λένε τι είναι ο Στέφενς. Δεν τους πιάνεις πουθενά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Είχα πέρυσι το βρίζω όλες τις προηγούμενες χρονιές να τα κάνει όλα ο άνθρωπος από εδώ και έλεγαν τι πράγματα είναι αυτά, δεν δουλεύουμε σαν Ευρώπη κτλ. Έχει 50 ρόλους, γίνεται λάστιο. Ναι. Φέρνουν φέτος κάποιον άλλο διαφορετικό να έχει μαλάκουν πόστα κτλ. Σου λέει δεν είναι η κατάσταση αυτή. Άστο. Απαράδεκτο. Σου λέει παίρνω άλλο τηλέφωνο, λέει Γκονζάρεβα. Βέβαια, είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα να τρώνε ρεμούλα από εδώ από εκεί. Είναι ένας άνθρωπος και σου λέει τα δικά μου τα λεφτά, εγώ θα τα διαχειρίζω εγώ και θα τα δίνω εγώ που γουστάρω. Ούτε αυτό του άρεσε. Παίρνεις παίχτες φέτος άλλους, σου λένε τι είναι αυτοί, δεν έφεραν κανένα γιατί είχαμε τις παιχταράδες πέρυσι. Πέρυσι όμως λέγε και ωραία, έλεγαν τι είναι αυτά τα βάλτα μας έφερα, τι ήταν αυτός ο Στόχ, τι είναι αυτός ο Λούκας, τι είναι αυτοί. Πες μου εσύ τι λες. Τους πιάνεις πουθενά, δεν τους πιάνεις. Εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ. ΠΑΟΚΣΙΣ βέβαια. Πες μου εσύ τι λες. Εγώ λέω ότι θα αφήσουμε τα πράγματα να τσουλήσουν όπως είδαμε και τα πεσινά. Ναι. Να δούμε και τα πεσινά, να κλείσει το ρόστερ κατά. Σε κόβω για 45 και βάλε. Τόσο είμαι. Να τα. Θα κλείσει το ρόστερ. Πού είναι εκείνη τα χρόνια με τα κοτρόνια στο Βουλινό, ε! Μη μας φύγει ο αυτός τώρα, έτσι. Φοβάσαι. Όχι, μη φοβάσαι. Φοβάσαι λίγο, εντάξει. Η ηλικία το έχει. Άκου να δεις, η ηλικία μας το έχει. Γιατί οι πρώτοι συμμαθητές μας πάθαν το πρώτο έμφραγμα. Έχουμε ένα φόβο. Ξέρω εγώ, εμένα της Ευγενούλας, η συμμαθήτρια πέθανε ο μπαμπάς της. Η Ευγενούλα λέει: μπαμπά, εσύ πόσο χρονών είσαι, δεν έχουμε μια χεζαμάρα. Και εσείς οι υπόξιδες, ναι, δεν είστε λίγο χεσμένοι. Μη σας φύγει ο Ιβάν, ναι. Να την κάνω εγώ την ερώτηση όμως, να μου απαντήσεις. Άκουλε, βέβαια. Για να σου κάνω εγώ την ερώτηση. Να μου την κάνεις. Ποιο είναι το πιο πιθανό να έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, επί Σαββίδη ή με το ένα προηγούμενο οποιοδήποτε άλλο καθεστώς του οποίου δεν ήξερε. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Απλά λέω. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Λέω όμως ότι εσύ βολεύεσαι με την ταμπέλα του νοικοκύρη. Δεν είναι κακή η ταμπέλα του νοικοκύρη. απλά παλιά ήσουν να είμαι πιο στραβοστόμης, απαιτητικός, μανουριάρης. Αυτό λέω, ναι.